Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Στα οικιστικά ακίνητα και συγκεκριμένα όσα ανακτώνται από τις τράπεζες μέσω πληστηριασμών μπαίνει η Grivalia Property σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του insider.gr. Η στροφή στις κατοικίες σηματοδοτεί ένα μεγάλο βήμα για την εισηγμένη εταιρεία, η οποία σημειωτέων συγκέντρωση ιδιαίτερο ενδιαφέρον εκ μέρους των διεθνών επενδυτών στο Roadshow του Λονδίνου. Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες εκτιμάται ότι θα έχουν συσσωρεύσει περισσότερα από 25.000 ακίνητα έως το 2018 από την ρευστοποίηση των εξασφαλίσεων των κόκκινων δανείων. Ταυτόχρονα όμως δέχονται ισχυρές πιέσεις από τους επόπτες να διαθέσουν στην αγορά τα ακίνητα αυτά, ώστε να μην καταλήξουν εταιρείες real estate. Μπορεί η Ελλάδα να εξέρχεται σταδιακά των capital controls, ωστόσο τα τελευταία στοιχεία του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δείχνουν πως ακόμη και σήμερα τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα δεν διαθέτουν τα απαραίτητα ρευστά διαθέσιμα για την αντιμετώπιση μιας οξείας κρίσης ρευστότητας 30 ημερών. Τα τελευταία στοιχεία για τον δείκτη κάλυψης ρευστότητας των 100 σημαντικότερων ευρωπαϊκών τραπεζών δείχνουν πως οι 4 ελληνικές συστημικές τράπεζες είναι οι μόνες που έχουν μέσο συντελεστή κάλυψης κάτω από το εποπτικό όριο. Και αυτό βέβαια δείχνει πως η άρση των κεφαλαιακών περιορισμών δεν είναι και τόσο ακίνδυνη για το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα. Ο Δημήτρης και η Κατερίνη Κουτσολιούτσου παρετήθηκαν από τη διοίκηση της Πολύ-Πολύ προκειμένου να αποσυμπιεστεί η κρίση που προκλήθηκε από την αποχώρηση των χρηματοοικονομικών και νομικών συμβούλων της επιχείρησης και η οποία έφερε ένα βήμα από την αποχώρηση και την Ernst & Young, τον ανεξάρτητο ελεγκτή της εισηγμένης. Οι παρετήσεις που αναμένεται να γνωστοποιηθούν επίσημα σήμερα στο Χρηματιστήριο Αθηνών έρχονται λίγο πριν τη δημοσιοποίηση του πορίσματος της αξιολόγησης που διενεργήθηκε στις θυγατρικές της Πολύ-Πολύ στην Ασία και το οποίο αναμένεται να δείξει το πραγματικό μέγεθος των καταθέσεων και του τζίρου της Πολύ-Πολύ. Πτωτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με τον Γενικό Δίκτυο να κυμαίνει σε 299,20 μονάδες, καταγράφοντας απόλυση 0,10% σε πτώση και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.